Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δουλεύαμε γι' αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι αναπάντεχο γιατί ο δυνατός μου αντίπαλος, ο ένας, δεν πέρασε τελικό. Δηλαδή το πρωί πήγε πιο αργά και δεν πέρασε τελικό. Οπότε είχα την ευκαιρία μου να βγω πρώτος στο 200 στο αγώνισμα. Στο 400 βγήκα δεύτερος. Είμαι εξίσου χαρούμενος γιατί ήταν πανελλήνιο ρεκόρ. Βγήκα πρώτος στον κόσμο. Και δεύτερος. Η χρονιά ήταν ελλιπής, ήταν μισή, γιατί ουσιαστικά η μεγαλύτερη προετοιμασία που είναι η αρχή και η πιο σημαντική δεν έγινε, επειδή μας είχαν κλειστά τα κολυμπητήρια και τα γυμναστήρια τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο. Αλλά πάλι δουλέψαμε και καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ και να πάρουμε κι άλλο ένα παγκόσμιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών αυτή τη φορά. Και όχι στο νέο. Εισάξει αντίπαλοι. Ναι, εισάξει. Εισάξει από όλο τον κόσμο. Ήταν οι δύο καλύτεροι αθλητές από κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο. Τζόπλος Παρασκευάς. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά με όλα αυτά που περάσαμε με τον κορονοϊό και με όλα αυτά. Χάσαμε προπονήσεις, αλλά ήμασταν κάθε μέρα εδώ, όποτε μπορούσαμε, όχι κάθε μέρα, γιατί έκλεινε καμιά φορά το κολυμπητήριο. Και παρόλες τις δυσκολίες, φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, το οποίο είναι πολύ ψηλό, εντάξει. Και δικαιωθήκαμε. Πόσα χρόνια παλεύετε και αυτές τις θέσεις? Από τότε που αρχίσαμε να βλέπουμε ότι αυτή η προσπάθεια, με τις προσπάθειες κοντεύουμε στα όρια αυτών των διοργανώσεων, και εκεί βάλαμε κεφάλι κάτω και είπαμε πάμε εκεί. Ο επόμενος στόχος είναι Κολομβία του χρόνου, άλλο ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και θα πάμε να δείξουμε και εκεί πέρα τον καλύτερό μας εαυτό, να είμαστε δυνατοί, δυναμικά για την Ελλάδα. Εγώ θέλω να καλωσορίσω τα παιδιά. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά φέτος. Με πολύ κόπο κατάφεραν να φτάσουν εδώ που έφτασαν. Κατάφερε ο Χρήστος να ανεβεί στο πρώτο βάθρο των 200 μέτρων της τεχνικής κολύμβησης παγκόσμια. Στο δεύτερο για τα 400. Ο Πάρης επίσης βγήκε 7ος στα 200 και 5ος στα 400. Να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο, να τους ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου εγώ, αλλά και όλος ο Δήμος Εορδέας και όλοι μαζί, όλη η Πτολεμαϊδα, να τους ευχηθούμε να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Ελπίζω και θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι και στην Κολομβία που περιμένουμε να πάνε τον Σεπτέμβριο, νομίζω, το Σεπτέμβριο δεν θα πάτε στην Κολομβία, θα μας κάνουν το ίδιο περήφανους με σήμερα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Εύχομαι τα καλύτερα. Ο Δήμος Εορδέας σήμερα καλωσορίζει τα παιδιά, τον Χρήστο και τον Πάρη. Είμαστε πάρα πολύ ιδιαίτερα συγκινημένοι που τα παιδιά αυτά κατάφεραν στη τεχνική κολύμβηση να πάρουν την πρώτη και την έβδομη θέση σε μια δύσκολη περίοδο και μια δύσκολη χρονιά λόγω συγκυρίας του κορονοϊού. Τα παιδιά αυτά πάλεψαν για να φέρουν το Δήμο Εορδέας στα χρυσό και το αργυρό μετάλλιο. Είναι ο κόπος τους πάρα πολύ δύσκολος, ήταν δύσκολος και πιστεύω και εύχομαι αυτή η προσπάθειά τους να συνεχιστεί, γιατί αξίζουν τα παιδιά αυτά. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Ολοκληρώνεται μια χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες για να φτάσουμε ως εδώ. Χρειάστηκε με τους συνεργάτες μου, τον Παναγιώτη Σπανόπουλο, τον γυμναστή των παιδιών και τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Γιάννη τον Καλετζοβλίδη, να αλλάξουμε πάρα πολλές φορές το σχεδιασμό της προπόνησής μας, ανάλογα με τα υγειονομικά δεδομένα που είχαμε. Ολοκληρώθηκε όμως επιτυχημένα με ένα πανελλήνιο ρεκόρ, με δύο τελικούς και για τα δύο παιδιά και με δύο μετάλλια. Η χρονιά συνεχίζεται για τον Χρήστο του Καλατζόπουλου, όπου θα ταξιδέψει στην Κολομβία αρχές Σεπτεμβρίου για το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτής θαλάσσης, όπου έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του. Όνειρο. Να μπει η τεχνική κολύμβηση 2028 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ώστε να πάρω την πρόκληση και να πάω και να δώσω το καλύτερο με αυτό εκεί πέρα. Αυτό είναι όνειρο κάθε αθλητή, έτσι, να συμμετοχεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Απλά επειδή το αγώνισμά μας ακόμα δεν είναι στους Ολυμπιακούς, ευελπιστούμε μέχρι το 2028 να έχει μπει και οπότε να τα καταφέρουμε εκεί πέρα. Η νίκη που αφιερώνεται? Η νίκη, το χρυσό αφιερώνεται στον παππού μου, ο οποίος δεν είναι εδώ μαζί μας πλέον. Και αυτή εδώ στην οικογένεια και σε μένα.